Άρχισε από την 4η 7 Μάη η υποβολή των δηλώσεων ΩΣΔΕ από του δικαιούχου αγρότε και στην Πιερία. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το ΚΕΑ Κατερίνη που βρίσκεται στο χώρο τη Πασιγές Κατερίνη στην οδό Χατζόγλου 48 δίπλα από την εφορία με τηλέφωνα επικοινωνία στα 2310 και 2351026234 26234 στα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι αγρότες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους για την υποβολή των δηλώσεων ΩΣΔΕ. Γίνεται γνωστό ότι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΑ Κατερίνη όλοι οι αγρότε δικαιούχοι επιδότηση για την παραλαβή και υπογραφή τη εξουσιοδότησή του το αργότερο μέχρι την προσεχή 5η-15 Μαου για να μην έχουν ποινέ και κυρώσει στη δήλωση του ΟΣΔΕ του. Επίση, έχουν δυνατότητα εξόφληση του κόστου τη αίτηση με τη λήψη τη επιδότηση, ενημέρωση για την επιδότηση στη Νέα ΚΑΠ και ολοκληρωμένε υπηρεσίε προσαρμοσμένε στι ανάγκε του. Τέλο, θα πρέπει να αναφερθεί πω προτεραιότητα στην υποβολή του ΩΣΔΕ έχουν οι νέοι αγρότε, των οποίων η προθεσμία εκπνέει ω γνωστό στι 16 Μάη. Με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη γίνεται γνωστό ότι ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Θανάτη Τσαφτάρης διαβίβασε στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα το φάκελο του προγράμματο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ύψου 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιστάθμιση των ζημιών στη Γεωργία. Από θεομηνίε και δυσμενεί καιρικέ συνθήκε για το 2013. Το Υπουργείο προέβη στη συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού, προκειμένου αυτό να κατατεθεί εγκαίρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι πληγέντε γεωργοί να λάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τι αποζημιώσει που δικαιούνται. Οι κυριότερε ζημιέ που ζημιώθηκαν στην αγροτική παραγωγή τη χώρα, αλλά και σε μέσα παραγωγή το 2013, αφορούσαν σε ζημιέ που προκλήθηκαν από ισχυρέ ανεμοθύλε και πλημμύρε. Ζημιές που οφείλονταν στη μη ομαλή καρποφορία της ελιάς και των οποροφόρων δέντρων. Μάλιστα για το θέμα αυτό με πρωτοβουλία του Υπουργού είχε συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία παρέδωσε το πόρισμα των εργασιών της μέσα στον Απρίλιο. Τα δεδομένα της μελέτης ενσωματώθηκαν στις επισημάνσεις ζημιών που είχαν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ ώστε να υπολογιστεί η συνολική ενίσχυση για την αντιστάθμιση των ζημιών αυτών. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων των αγροτών για τις ζημιές αυτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, αναμένεται να ελέγχθει σε 65 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του προγράμματος, επειδή αφορά απώλεια παραγωγής, θα διατεθεί κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογή του, δηλαδή μέσα στο 2015 και το 2016 και αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό για τους πληγέντες από την ακαρπία παραγωγούς. Με αφορμή δημοσιεύματα περί αυξημένη ασφαλιστική εισφορά που καλούνται να πληρώσουν φέτο οι αγρότε για ορισμένα προϊόντα και για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων, ο ΕΛΓΑ εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα με την ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3877, του 2010 η και κατά προϊόν ειδική ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής η ασφαλιζόμενη αξία αναπροϊόν και αναστρέμα για κάθε νομό υπολογίζεται με βάση τη μέση παραγωγή ανανομό κιλά αναστρέμα και τη μέση τιμή ευρώ ανα κιλό την πενταετία αναφορά. Ο υπολογισμό τη ασφαλιστική εισφοράς του 2014 γίνεται με βάση τη μέση τιμή τη πενταετία 2008-12 και του 2013 με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2007-2011. Με δεδομένο τον τρόπο υπολογισμού τη ασφαλιστική εισφορά, είναι λογικό κάθε χρόνο οι ασφαλιστικέ εισφορέ να εξαρτώνται από την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων, την πενταετία αναφορά, αλλά και την πιθανή διαφοροποίηση τη μέση παραγωγή. Σε αρκετέ περιπτώσει, η διαφοροποίηση του ασφάλιστρου οφείλεται στην αποδοχή εκ μέρου των υπηρεσιών και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ των γραπτών και προφορικών προτάσεων αγροτικών φορέων για διαφοροποίηση τη μέση τρεματική παραγωγή αλλά και τις μέσες τιμής κάποιων προϊόντων, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση μείωση του ασφαλίστρου και στην περίπτωση ζημιάς την ανάλογη αύξηση μείωση της αποζημίωσης, αφού η τιμή ασφάλισης του προϊόντος είναι ίδια με την τιμή αποζημίωσης. Με βάση τα παραπάνω για το 2014 δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις των ασφαλίστρων για τα βασικά προϊόντα, τα δε προϊόντα ζωικής παραγωγής δεν υπάρχει μεγάλη επιβολή. Τέλο, είναι γνωστό ότι με βάση το σχεδιασμό τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, ύστερα από την εμπειρία των τεσσάρων χρόνων λειτουργία του συστήματο, με βάση το νόμο 3877 του 2010 και την ολοκλήρωση τη αναλογιστική μελέτη που ανατίθεται τι επόμενε μέρε, θα ληφθούν οι τελικέ αποφάσει για τι αναγκαίε βελτιώσει στο σύστημα τη ασφάλιση τη αγροτική παραγωγή ώστε αυτό να είναι πιο δίκαιο όσον αφορά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και να καλύπτονται περισσότεροι κίνδυνοι ζημιών. Είναι αυτονόητο ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ύστερα από ανοιχτό διάλογο με τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς όλης της χώρας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΛΓΑ.